Εδώ συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος, ο κύριος Μιχάλης Κουρτίδης. Να τον χαιρετήσουμε. Καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές, συνέλληνες. Να τονίσουμε φυσικά ότι εσείς, κύριε Κουρτίδη, έχετε έναν, πρέπει να το πω έτσι, παρατεταμένο προεκλογικό αγώνα, γιατί ήσασταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Μάλιστα, πετύχατε έναν απίστευτο αριθμό ψήφων. Χιλιάδες. Χιλιάδες. Πόσες χιλιάδες. Και οι μετρήτες είναι κάπως 12.000. 12.000 είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο αριθμός και μάλιστα είστε τρίτος, τέταρτος. Τρίτος αυτή τη στιγμή. Μετά τον κύριο Βελόπουλο και ο κύριος Φράγκος, ο κύριος Φράγκος, ο κύριος Ζεμπέκης, μετά Κουρτίδης. Μάλιστα. Και τώρα μπαίνετε στα καθημάς, θα λέγαμε. Εδώ μπαίνετε σε τοπικό επίπεδο στις βουλευτικές εκλογές με την Ελληνική Λύση. Σχολιάστηκε πολύ, πρέπει να πω, το κόμμα σας. Σχολιάστηκε πολύ και ανακαλύφθηκε εντός εισαγωγικών από ένα μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης, κυριολεκτικά την επομένη των ευρωεκλογών, όταν πετύχατε το 4,2 πανελλαδικά και μπήκατε στην Ευρωβουλή. Πόσο διαφορετικές είναι αυτές οι εκλογές καταρχάς για σας, κύριε Κουρτίδη? Για να είμαι ειλικρινής, δεν υπάρχει διαφορά και σε αυτές τις εκλογές, όπως και στις προηγούμενες. Διότι στις προηγούμενες έκανα έναν πανελλήνιο αγώνα, πάλι για το κοινό καλό της Ελλάδος, και αυτή τη στιγμή, αν είσαι βουλευτής ενός νομού, είσαι και βουλευτής όλης της Ελλάδος. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτό που θα άλλαζε θα ήταν το εξής, ότι θα ήσουν ευρωβουλευτής και θα ήσουν στις Βρυξέλλες. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ αυτή τη στιγμή θα είσαι στο κοινοβούλιο το ελληνικό. Διαφέρει η κοινωνία στις ευρωεκλογές από το πώς αντιμετωπίζει ένα μικρό κομματικό σχηματισμό από το πώς τον αντιμετωπίζει στις εθνικές εκλογές? Σίγουρα θεωρείται η εκλογή του Εθνικού Κοινοβουλίου πιο σκληρή εκλογή. Έτσι τουλάχιστον λέγεται. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται η μητέρα των μαχών. Από εσάς, από το κόμμα σας. Έτσι ακριβώς. Είμαστε ένα νέο σύστατο, μια νεοσύστατη παράταξη, κόμμα κίνημα, παύλα κόμμα. Κόμμα δεν είμαστε. Είναι η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είμαστε ούτε δεξιοί, ούτε αριστεροί, ούτε κεντρώοι. Δεν ανήκουμε δηλαδή στην νοητή ευθεία που λέει, έλεγα εγώ κάποτε σε εσάς εδώ, α, κ, δ, αριστερά, κέντρο, δεξιά. Όπου εκεί επάνω έχουν κοπαδοποιηθεί, ομαδοποιηθεί με κάποιες ιδεολογίες. Άρα, από όσο καταλαβαίνω τα λεγόμενά σας, είμαστε πολυσυλλεκτικό. Και καθόλου ακροδεξιοί, γιατί αυτό είναι αυτό που παίζει το τελευταίο διάστημα. Ναι. Ναι, ήδη το έχω σημειώσει αυτό και ήξερα ότι το πρώτο που θα ρωτήσει κάποιος θα είναι αυτό. Εμείς δεν είμαστε ούτε ακροδεξιοί, επαναλαμβάνω, ούτε δεξιοί, ούτε κεντρώοι, ούτε αριστεροί, ούτε ακροαριστεροί. Αυτή τη ρετσινιά που κολλάνε, προσπαθούν να κολλήσουν την κακώς νοούμενη ακροδεξιά. Έτσι. Εμείς δεν τη δεχόμαστε. Είμαστε ένα πολυσυλλεκτικό, επαναλαμβάνω, κίνημα που μαζεύουμε, έρχονται κοντά μας μόνο Έλληνες. Και πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι οι Έλληνες, γιατί πάντα όταν ήμασταν συγκεντρωμένοι Έλληνες, κάναμε άθλους. Το 40, μην πάτε μακριά, πετάξαμε τους Ιταλούς στην Αδριατική, γιατί ήμασταν ενωμένοι Έλληνες. Πάνω σε αυτό θα σας πω και κάτι ακόμη. Τώρα με τα ελληνοτουρκικά. Μα αυτή είναι, λέει, εκατομμύρια. Από την ιστορία ξέραμε εμείς ότι πάντα εμείς ήμασταν λιγότεροι. Αλλά οι Έλληνες, κύριε Φυλακτέ, ρωτάνε το εξής. Δεν ρωτάνε πόσοι είναι, αλλά πού είναι. Αυτό ρωτάμε εμείς. Αυτή είναι η ελληνική ψυχή. Δεν λέμε πόσοι είναι, αλλά λέμε πού είναι. Αυτό κρατήστε. Να τονίσουμε φυσικά ότι υπάρχουν χαρακτηρισμοί, υπάρχουν ζητήματα τα οποία τίθενται. Είδαμε την παρουσία του κυρίου Βελόπουλου την Κυριακή, τις δηλώσεις που έκανε στο Σταρ, την πολύ έντονη επιθετική γραμμή εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό με προξένησε εντύπωση, κύριε Κουρτίδη, και θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας και μάλιστα γι' αυτό. Να σας γιατί πω. Τόσο σκληρή επίθεση στο Μητσοτάκη, μάλιστα, ο οποίος σε τελική ανάλυση δεν κυβέρνησε κιόλας ακόμη. Ωραιότατα. Να σας πω γιατί.
Γιατί τόση επιθετικότητα εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας για ένα κίνημα το οποίο έχει πάρει 4,2 στις ευρωεκλογές και οπωσδήποτε πιστεύω, ακράδαντα το πιστεύω, ότι θα είναι και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Θα έχει αντιπροσωπεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Γιατί τόση επιθετικότητα εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας σε εμάς? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα πρέπει και εμείς από τη σειρά μας, με τη σειρά μας, να αντιπεθεθούμε, εν πάση περιπτώσει. Να βγούμε και εμείς στην αντιπίθεση. Για ποιο λόγο? Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, κύριε Φυλακτέ. Βλέπουν ότι έρχεται από κάτω ο ελληνισμός, και το εννοώ αυτό, ο ελληνισμός σιγά 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 και ξυπνάει. Αυτό βλέπετε, αυτό βλέπουνε. Τόσα χρόνια κυβερνάνε. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στις 46 χρόνια, μετά τη μεταπολίτευση, που το λένε και οι ίδιοι. Η Ελλάδα λέει τώρα έφτασε μπαίνει, αυτό... Τώρα, και καλά κάνετε και το λέτε, τώρα ναι. Μπαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πω, γιατί είναι 5 χρόνια. Σωστά. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Το είπα, καλά το είπα. Σωστά το είπατε, ναι. Ωραίοτατα. Από και εδώ και πέρα θα μπαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω εγώ, μέσα σε αυτά τα τόσα χρόνια, γιατί 4,5 εκατομμύρια Έλληνες φτωχοποιήθηκαν? 15.000 αυτοκτόνησαν. 10.000 επιχειρήσεις έκλεισαν. Άλλες 10.000 φύγαν στο εξωτερικό. 99 χρόνια δίμευσαν όλη τη δημόσια περιουσία του στο υπερταμείο. Πούλησαν αεροδρόμια, τρένα, λιμάνια. Δεν άφησαν τίποτα. Στο τέλος πούλησαν και τη Μακεδονία. Πέστε μου εσείς ποιο ήταν το καλό. Εντάξει. Πέστε μου γιατί 700.000 κόσμος, αφού νέα ρωτάτε, παιδιά φύγαν στο εξωτερικό. Αφού με ρωτάτε πάντως, η χώρα, έτσι δεν είναι. Η χώρα εξυγχρονίστηκε, πρέπει να πω. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Υπάρχουν, επειδή είμαι γέννημα θρέμα από εδώ, από την πόλη, υπάρχουν φωτογραφίες του 1970, του 1965 της Δράμας που είναι ακόμα παραγκούπολη και μπορούμε να δούμε και μια σύγχρονη πόλη στο διάβα της. Ναι, άλλο όπως λέω. Όπως είναι και τα κύρια, όπως είναι τα και... Τα τελευταία 8 χρόνια είπα. Ναι, α, μάλιστα. Λέτε τα εγώ μίλησα 8 τα τελευταία 8 χρόνια. Δεν έχουμε μεγάλη απόσταση. Και πάνω σε αυτό θα σας έλεγα ότι η ταχύτητα των ηλεκτρονικών μέσων, η τεχνολογία δηλαδή, τρέχει με την ταχύτητα του φωτός σήμερα. Ποιος υγιής νους μπορεί να πιστεύει σε ιδεολογίες σήμερα, πέστε μου εσείς. Εγώ δεν πιστεύω σε ιδεολογίες. Εγώ πιστεύω στις ανθρώπινες, μεταξύ ανθρώπινες σχέσεις. Συνεργασίες, να συνεργαζόμαστε, να δουλεύουμε. Δεν έχει δουλειά δηλαδή, θέλουμε εμείς. Ο Μιχάλης ο Κουρτίδης δεν έχει πολιτική θεώρηση των πραγμάτων. Δεν λέει είμαι δεξιός, κεντρός, αριστερός, κεντροαριστερός, κεντροδεξιός. Όχι. Κάθερα. Καθαρά. Όχι. Γιατί? Γιατί τόσα χρόνια στον ελληνικό στρατό που υπηρέτησα εγώ, που άσκησα και διοίκηση, πολλά χρόνια, είχα μπροστά μου 100 άτομα. Δεν ξεχώριζα κανέναν. Όλοι μαζεμένοι και δουλεύαμε και παρήγαγαν έργο αυτές οι μονάδες εγώ που διοίκησα. Δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε ένας τον άλλον. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε ένα μέρος, επαναλαμβάνω και θα το λέω μέχρι και να κλείσω τα μάτια μου. Η Ελλάδα πρέπει να συμμαζευτεί και να έρθουν όλοι μαζί σε ένα μέρος. Να πρέπει να γίνουν μια γροθιά. Παράδειγμα, χθες. Ήταν εδώ ο κύριος Στεφανίδης. Να τονίσουμε ότι ήσασταν και μάχημος στον ελληνικό στρατό. Ήμουνα πυροτεχνουργός, πρέπει να σας πω. Εντός εισαγωγικών, η χειρότερη ειδικότητα, πρέπει να πω. Μια ειδικότητα που χρειάζεται τόλμη και θάρρος. Γιατί αν γίνει το λάθος. Δόξα τω Θεώ όμως. Η Παναγία με βοήθησε πάρα πολλές φορές και λέω και αυτή τη στιγμή που μιλάω μαζί σας, δόξα τω Θεώ. Ναι, ναι. Το λέμε αυτό γιατί δεν ήσασταν ούτε του γραφείου, ήσασταν μάχημος πραγματικά. Ακριβώς. Και όλα τα χρόνια σας, πολλά χρόνια ήσασταν. 35 χρόνια. 35 χρόνια και όλες πλήρης ημερών δηλαδή από τον ελληνικό στρατό. Έτσι. Έτσι. Με πολλά διπλά συντάξιμα από τα ναρκοπαίδια, από 7 χρόνια ήμουνα στη Δημιουργία Εξωτερικών Βομβών, στην Αθήνα. Εγώ ξέρω στη Βουλή μέσα τα έδρανα από κάτω πόσες βίδες έχουν. Γιατί ελέγχαμε εμείς πρώτα τα έδρανα. Άρα μάχημος μια ζωή. Πρέπει να πούμε, τη φόρμα. Γιατί συζητήσαμε μαζί, είστε ένας άνθρωπος που έχει μαχητικότητα. Δεν τα μιλάτε θεωρητικά δηλαδή. Ένας άνθρωπος που ψάχνει νάρκες σε έναν χώρο με τον κίνδυνο της ζωής του, σίγουρα είναι μάχημος. Όχι μόνο, αλλά να μπαίνει στο ναρκοπέδιο μέσα και να μαζεύει χέρια, πόδια, κεφάλια κομμένα και να τα μαζεύει, να τα βάζει μέσα στα τσουβάλια γεμάτος μέσα στα αίματα, μέσα στη νύχτα, με κίνδυνο
τα παιδιά που φωνάζουν μέσα και να τους λες «Don't worry, I'm coming, Γελίωρομ, Τούρον, get me in». Γιατί μπορεί με τον πανικό να σκάσουν, να σκοτώσουν και εμένα. Να μιλάς 3-4 γλώσσες. Και τώρα πάμε και πάλι στην πολιτική, αν και αυτό πραγματικά είναι πιο συναρπαστικό, πιστεύω, κύριε Κουρτίδη. Χθες παρεξηγήθηκατε. Πόσο καιρό με ξέρεις, αγαπητέ Θανάση? Γύρω στον χρόνο. Πόσες φορές μιλήσαμε εδώ? Πολλές. Αρκετές. Έχω ποτέ χαρακτηρίσει άνθρωπο? Όχι, όχι. Έχω βρήσει ποτέ κανέναν? Γιατί αυτοί οι χαρακτηρισμοί και οι ύβρις? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορούν αυτοί οι υποψήφοι, εν πάση περιπτώσει, όποιος και αν είναι, πολιτικός φορέας, να είναι πιο ευγενικός? Χάθηκε η ευγένεια? Δεν το κατάλαβα. Λίγη σοβαρότητα. Πώς εσύ, κύριε Στεφανίδη, αποκαλείς έναν ευρωβουλευτή εκλεγμένο από τον λαό, έναν πρόεδρο ενός κόμματος που πήρε την άδεια από τον Άριο Πάγο, και τον αποκαλείς τσαρλατάνο? Πώς τον βρίζεις? Γιατί τον βρίζεις? Τι σου κάνει? Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι και τόσο... Όχι. Να πω εγώ κάτι τώρα. Ναι, η λέξη τσαρλατάνος είναι μια λέξη... Την είπαν και για τον Πέπε Γκρίλο, ας πούμε, στην Ιταλία. Δεν ξέρω τι κάνανε. Κύριε Κουρτίδη, θέλω... ο οποίος είναι ο αρχηγός των πενταστέρων, πώς το λένε, το κόμμα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε εκεί. Εμένα με ενδιαφέρει εδώ. Χαρακτηρισμούς δεν δέχομαι εγώ. Δεν δέχεις αυτό το χαρακτηρισμό? Από κανέναν. Και εγώ δεν θα έλεγα ποτέ τον κύριο Στεφανίδη με αυτή τη λέξη. Δεν τη λέω. Γιατί να την πω? Τη θεωρείτε υποτιμητική? Δεν χρειάζεται. Δεν είναι, είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Για ποιο λόγο? Θέλεις να υποτιμήσεις κάποιον που ανεβαίνει? Με άλλο λόγο. Με πολιτικό λόγο. Δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς την ελληνική γλώσσα? Χρησιμοποιείς. Είναι πλούσια η ελληνική γλώσσα, ξέρετε. Και το μαύρο το κάνεις άσπρο. Λοιπόν, χρησιμοποίησε λοιπόν καθαρή ελληνική πολιτική γλώσσα και πες αυτό που θέλεις και να του περάσει το λαό. Δεν χρειάζονται χαρακτηρισμοί. Κάνε πολιτική κριτική, λέτε. Έπειτα, μετά από τον κύριο Στεφανίδη, βγήκε ο κύριος Τσούκας και κουνούσε εδώ πέρα μπροστά σας. Όχι, λες, αυτά τα μικρά κομματίδια που πουλάνε επιστολές του Ιησού. Εννοώντας φυσικά ένα ατυχές λεκτικό, να πω εγώ, με τις επιστολές του Ιησού που κατηγορούν τον Βελόπουλο. Λοιπόν, εγώ θα πω το άλλο. Έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις. Τι σχέση έχουν? Έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις. Ωραιότατα. Ο πρόεδρος έχει δώσει. Εγώ θα πω τώρα σαν Μιχάλης Κουρτίδης. Δεν εννοούσε φυσικά ότι είναι χειρόγραφα του Ιησού. Άλλο τα ιδιόχειρα και άλλο τα χειρόγραφα. Εννοούσε ότι είναι κείμενα που γράφτηκαν για τον Ιησού από άλλους, ορισμένους άλλους κλπ. Έτσι. Άλλο είναι το ιδιόχειρο και άλλο είναι το χειρόγραφο. Το χειρόγραφο που είναι και δικό σου και δικό μου και κάποιον άλλο. Το ιδιόχειρο είναι αυτό που έγραψα εγώ. Θα τα περιμένατε παρόλα αυτά. Πρέπει να σας πω τώρα, κύριε Κουρτίδη, είστε ένας έμπειρος άνθρωπος. Όταν ένα κόμμα από το πουθενά, στην πρώτη του εκλογή, πάει στο 4,2, κόμματα με ιστορία δεκαετιών, αιώνα, του ΚΚΕ, είναι στο 5-5,5 και ένα νέο κόμμα φτάνει στο 4,2, περιμένεις και την αντιπαράθεση, πρέπει να πω, γιατί έτσι λειτουργεί δυστυχώς. Να περιμένω την αντιπαράθεση. Αλλά με λόγια, αλλά... λέτε. Με λόγια. Όμορφα λόγια. Καθαρό λόγο. Με καθαρό λόγο. Όχι με ύβρις και συκοφαντίες και διάφορες, να μην πω τίποτα άλλο. Τι θέλετε εσείς τώρα, εσείς τι λέτε τώρα στην ελληνική κοινωνία? Καταρχάς έχουμε μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Οι προηγούμενες εκλογές, πρέπει να πω, γινόταν με αντιμνημονιακούς όρους. Αυτές τις εκλογές ξεχάσαμε τα μνημόνια, μάλλον βγήκαμε από τα μνημόνια. Να σας πω, κύριε Φυλακτέ, τι πιστεύω εγώ. Ξέρετε, η Ελλάδα μας πτώχευσε πάρα πολλές φορές. Χρεοκόπησε πολλές φορές, πάνω από 150 φορές. Και το γνωρίζετε. Και πάλι σηκώθηκε ψηλά. Έπεσε, ξανά σηκώθηκε ψηλά. Αυτά τα σκαπανεβάσματα τάζησε η Ελλάδα μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πτωχεύσει. Κάποια στιγμή θα αρχίσουμε, γι' αυτό μιλάμε εμείς για τον πρωτογενή παράγοντα, πρωτογενή τομέα, να αρχίσουμε να παράγουμε. Δεν παράγουμε, κύριε Φυλακτέ. Δεν παράγουμε. Πρέπει να αρχίσουμε να παράγουμε για να ανεβαίνει το ΑΕΠ και να, από εκεί να πληρώνεις μισθούς και συντάξεις, να επιστραφούν οι συντάξεις στον κόσμο. Δεν παράγουμε. Και για να παράγουμε χρειάζεται σχέδιο και πρόγραμμα. Εμείς έχουμε και σχέδιο, έχουμε και πρόγραμμα. Ίσως αυτοί που κάνουν αυτές τις λεκτικές, να πω, όπως είπα προηγουμένως,
προσπαθούν να μειώσουν, την ελληνική λύση και δεν χτυπάνε το δικό μας το πρόγραμμα πολιτικά. Πρέπει να ξεχωρίσουμε το ένα με το άλλο. Να τονίσουμε φυσικά ότι ο κύριος Βελόπουλος βάζει πολύ ψηλά στην ατζέντα την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, λέγοντας ότι ουσιαστικά ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που μπορεί να φέρει άμεσα αποτελέσματα. Δηλαδή ότι για να υπάρξει βιομηχανική ανάπτυξη θα χρειαστεί μια δεκαετία, ενώ ο πρωτογενής τομέας μπορεί να ανεβάσει άμεσα το ΑΕΠ της χώρας. Έτσι. Και εκεί είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη χώρα, έχω την αίσθηση, γιατί είναι οι πιο εύκολες επενδύσεις αυτές του πρωτογενούς τομέα, έστω και αν υπάρχουν οι δυσκολίες με τις καιρικές συνθήκες ή με τα πολλά προβλήματα με τις τιμές. Εδώ... Να σας δώσω μια εξήγηση. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει μια λογική εδώ. Θα σας πω τώρα. Πάρτε παράδειγμα την Ολλανδία, που είναι σαν την Πελοπόννησο και λίγο πιο μεγάλη την Πελοπόννησο. Είναι 9 φορές μικρότερη από την Ελλάδα. Κάνει εξαγωγές 114 δις. 114 δις. Η Ελλάδα κάνει 9. Που η Ελλάδα είναι 9 φορές μεγαλύτερη από την Ολλανδία. 114 δις στον αγροτικό τομέα μόνο. Στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα. Θα πρέπει να πούμε ότι η μικρή σε έκταση Ολλανδία, με 13 περίπου εκατομμύρια, κάπου 40.000 έκταση, τρεις φορές μικρότερη από την Ελλάδα. Για φανταστείτε. Είναι η τέταρτη, πέμπτη εξαγωγική χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πώς γίνεται? Μετά την Αμερική, την Κίνα, τη Γερμανία, πρέπει να είναι η Ολλανδία. Μέσα στις 5 χώρες δηλαδή, παγκόσμια. Έτσι ακριβώς είναι. Και εγώ ρωτάω τώρα. Φοβερό. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από τη γη, από το χώμα. Το χώμα παράγει, κύριε Φλακτέ. Ο κτηνοτρόφος να τον βοηθήσουμε να παράγει με κόστος φθηνότερο για να μπορεί να ζήσει και αυτός. Να αρχίσει η παραγωγή. Πρώτα πρέπει να ταΐσουμε το λαό μας. Ό,τι περισσεύει να το εκβιομηχανοποιήσουμε και να το εξάγουμε. Πρώτα όμως πρέπει να ταΐσουμε το λαό μας. Ξέρετε, κάνουμε εισαγωγή δανείων. Κάνουμε και εισαγωγή προϊόντων. Πότε θα φύγουμε εμείς από κάτω? Πότε θα βγούμε από εκεί από κάτω? Έχουμε την καλύτερη φύση, έχουμε τα καλύτερα χώματα, τον ήλιο, την θάλασσα, τα πάντα. Νερά, ποτάμια, λίμνες. Αν δεν παράγουμε εμείς, ποιοι πρέπει να παράγουν? Έτσι πρέπει να ταΐσουμε την Ελλάδα, το λαό μας, και ό,τι περισσέψει να το εξάγουμε. Αλλά να ταΐσουμε το λαό μας πρώτα. Όχι έτσι. Να πούμε φυσικά ότι είναι μια χρονική συγκυρία που η κυβέρνηση λέει η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια, η αντιπολίτευση λέει βγήκε από τα μνημόνια αλλά θα υπάρχει και πάλι έλεγχος από τους ξένους. Θεωρείται πλαστό το δίλημα μνημόνια-αντιμνημόνια, ας πούμε? Είναι εντελώς πλαστό, είναι ψέματα. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, την κοινωνία. Εγώ λέω πάλι ξανά από την αρχή. Να συγκεντρωθούμε σε ένα μέρος, να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Υπάρχει πρόγραμμα, μπορούν να γίνουν πράγματα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Εγώ κάνω πρόταση, Ελλάδα, Νέα Δημοκρατία, πάρε το πρόγραμμά μας αυτό και υλοποιήστε το. Είναι σε 3 χρόνια και σε βάθος 7 ετίας. Πάρτε το, υλοποιήστε το, να βγει η χώρα από αυτή τη δίνη. Και τέτοια πρόταση μπορώ να κάνω εγώ σαν Μιχάλης Κουρτίδης. Αλλά το υποτιμούν το πρόγραμμά μας. Δεν το καυτηριάζουν όμως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ούτε ένα άρθρο έχουν κατακρίνει. Ούτε ένα άρθρο από 290 σελίδες πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό δεν το έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το έκαναν 19 νέοι επιστήμονες. 19 νέοι επιστήμονες το έχουν συντάξει αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι ένα πρόγραμμα τυχαίο. Και ούτε στα χαρτιά μένω εγώ. Και ούτε στα λόγια μένω εγώ. Πάρτε το να το εφαρμόσετε. Πρέπει να πούμε φυσικά, κύριε Κουρτίδη, γιατί ξέρετε καλά του στρατεύματος κλπ. Ότι έχουμε και την ένταση με την γειτονική μας χώρα και φίλη χώρα, την Τουρκία. Έχουμε γεωτρήσεις, έχουμε ΑΟΣ, έχουμε ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έχουμε ΙΤΑ Ερτογάν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια και παραπάνω ίσως. Και φυσικά υπάρχει και μία ανησυχία. Γιατί είναι, πρέπει να το πω έτσι, πολύ ψυχρά τα νούμερα και οι αριθμοί. Όταν μιλάς για στρατιωτικές δυνάμεις, είναι πολύ ψυχρή και θα το χαρακτηρίζει έτσι άνηση η κατάσταση εις βάρος της Ελλάδος. Και σας
Προηγουμένως κάτι σας είπα. Ναι, εσείς είπατε, αλλά έχω την αίσθηση ότι με σφεντώνες δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο πλέον. Όχι, δεν είναι έτσι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, να ξέρεις κάτι. Εγώ γνωρίζω να μιλώ και να γράφω την τουρκική απτέστος. Εγώ ακούω 26 κανάλια τουρκικά το βράδυ. Εγώ ξέρω τι γίνεται μέσα στην Τουρκία. Το πρόβλημα του Ερντογάν είναι το εσωτερικό του, όχι το εξωτερικό του. Έχασε τις εκλογές από τον Ιμάμογλου. Τον θεωρεί Έλληνα κτλ. Ελληνικής καταγωγής είναι. Και ο Ερντογάν είναι ελληνικής καταγωγής. Είναι από την ποταμιά του Ριζέων. Ο κύριος Ιμάμογλου είναι από την παλιά Τραπεζούντα. Τώρα δεν ξέρω πώς τη λένε οι Τούρκοι. Τραπεζούντα, λογικά. Από την Τραπεζούντα, είναι Τραπεζούντεος. Να έχεις όμως ο λαός. Εγώ θα μιλήσω τώρα στο λαό, μέσα στα μάτια του λαού. Επειδή εγώ ξέρω όλα τα οπλικά μας συστήματα, σαν πυροτεχνουργός, ξέρω τι εισήλθε στη χώρα μας, ξέρω για ποιο λόγο εισήλθε στη χώρα μας, τα νησιά μας, ο Εύρος είναι σαν τον Αστακό. Δεν περνάει κουνούπι. Να είστε απόλυτα σίγουροι. Δεν φοβόμαστε, όχι 80 εκατομμύρια, δεν ρωτάμε πόσοι είναι, αλλά πού είναι. Μολόν λαβέ, ελάτε. Η Τουρκία, Θανάση, ξέρει αν θα χτυπήσει την Ελλάδα, θα πάθει πανολεθρία. Αυτό το γνωρίζει. Γιατί όπως εμείς έχουμε τις πληροφορίες τις δικές μας, γιατί τις έχουμε για αυτούς, έτσι έχουν και αυτοί για μας. Ο αμυνόμενος, Θανάση, ξέρει το χώρο του που αμήνεται. Ο επιτιθέμενος δεν ξέρει που πάει. Αυτό να το ξέρεις. Γι' αυτό σας λέω, δεν θα το κάνει τώρα. Δεν σας ανησυχεί πάντως. Καθόλου. Μα καθόλου. Ούτε υδρώνω. Επειδή ξέρω τα νησιά. Ήμουν ασθενάς δεν εγώ. Ξέρω τι γίνεται στα νησιά. Και ξέρω τι υπάρχει στα νησιά. Ας έρθουν. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν πρόκειται να γίνει. Ξέρετε και την τουρκική, δεν το ήξερα αυτό. Απτέστος. Και να γράφω και να ομιλώ. Πρέπει να πούμε ότι είναι και μία περίοδος που γενικότερα υπάρχουν εξελίξεις. Έχουμε προεκλογική περίοδο. Ο κόσμος ασχολείται, γιατί πηγαίνετε και σε κοινότητες και λοιπά. Ασχολείται καθόλου ο κόσμος με αυτές τις εκλογές? Πολλοί δεν ξέρουν πότε θα γίνουν, πρέπει να πω, κύριε Κουρτίδη. Ρωτάνε πότε έχουμε εκλογές. Σας ρώτησαν σίγουρα. Να σας πω κάτι. Ο κόσμος ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές. Σε 10 μέρες έχουμε εκλογές. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο του Ξηροποτάμου, του Δοξάτου, που από εκεί ξεκίνησα εγώ τις ομιλίες μου. Πήγα στον Ξηροπόταμο, που με στήριξε με το 60% ο Ξηροπόταμος, πρέπει να σας πω. Χθες μίλησα στην Προσοτσάνη, με αγκάλιασαν, με έβαναν στο σπίτι τους οι άνθρωποι και τους ευχαριστώ δημόσια. Σήμερα το απόγευμα 8 η ώρα είμαι στο Παρανέστη, όπου και εκεί θα πάω να ενημερώσω τον κόσμο του Παρανεστίου. Ο κόσμος ξέρει πότε θα κάνουμε εκλογές. Ο κόσμος έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Όποιον και να το χτυπήσει στην πλάτη, άσε που εγώ πλάτες δεν χτύπησα σε κανέναν. Προσπαθώ να ενημερώσω και από κανέναν δεν ζητάω ψήφο. Εγώ θα σας ενημερώσω. Θα σας πω αυτά είναι τα προβλήματα της χώρας. Θα σας πω ότι έτσι λύνονται τα προβλήματα της χώρας. Ελάτε όλοι μαζί να γίνουμε μια γροθιά. Όλοι μαζί. Το παιδί του δεξιού, κύριε Φυλακτέ, δεν πίνει ουίσκι και το παιδάκι του αριστερού βότκα. Βότκα, γιατί είναι. Και τα δυο γάλα πίνουνε, κύριε Φυλακτέ. Όλοι μας έχουμε τις ίδιες ανάγκες, κύριε Φυλακτέ. Πέστε μου, ποιος έχει λιγότερη ανάγκη από μένα? Όλοι είμαστε το ίδιο. Μη γελιόμαστε. Έτσι καταντήσανε τη ζωή και τους χωρίσανε δεξιούς και αριστερούς για να υπάρχει αντιπαλότητα. Αντιπαλότητα μεταξύ των τυφλών, ώστε οι μονόφθαλμοι που υπερτερούν να μπουν σε εκείνο το στρόγγυλο πράγμα που λέγεται Βουλή και από την ώρα που θα μπουν μέσα ξεχνάνε τη μάνα τους. Εμείς τι λέμε? Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας. Να μην μπορεί κανένας βουλευτής να κάνει λαμογές. Κανείς. Γιατί δεν την καταργούν? Για ποιο λόγο? Επίσης λέμε μείωση του επιδόματος των βουλευτών στα 2/3. Αυτό λέμε εμείς. Στο πρόγραμμά μας. Όλοι το έχετε. Μπες στο διαδίκτυο ελληνικήλυση.gr και θα το βρεις. Και πολλά ακόμη. Έχουμε προγράμματα για τους πολυτέκνους. Χανόμαστε, κύριε Φυλακτέ.
θα έχουμε το 60, θα είμαστε μειονότητα στη χώρα μας. Φέλανε 1,5 εκατομμύριο μουσουλμάνους εδώ. Τους δίνουν και 400 ευρώ το καθένα. Και γιατί αυτά τα 400 ευρώ δεν τα δίνες τόσα χρόνια στους πολίτεχνους? Όχι μόνο στους πολίτεχνους, σε όσους έχουν παιδάκια. Γιατί ένα παιδάκι έχει μια οικογένεια, αύριο μεθαύριο παντρεύεται και μπορεί να είναι, αυτό το παιδάκι να είναι πολίτεχνος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτά τα 400 ευρώ τόσα χρόνια, γιατί δεν τα δίνατε στους πολίτεχνους? Να πάρουν τα παπουτσάκια του, να βάλουν τα παιδάκια στο, ξέρω, σχολείο πάει παιδί. Το παιδί πάει σχολείο, ασιτία έχουν πάθει τα παιδάκια. Κλείνοντας, κύριε Κουρτίδη, κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να λυθούν. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε κλείνοντας. Ήθελα να πω στον κόσμο, το δραμηνό λαό, να μην σκύβετε το κεφάλι. Κρατήστε το κεφάλι ψηλά. Σηκωθείτε, αναταθείτε. Υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν άνθρωποι που μπορείτε να τους εμπιστευτείτε και να είσαστε ήσυχοι, γιατί αυτοί θα πρέπει να δουλέψουν για σας. Εγώ ξέρω μονάχα δύο λέξεις. Υπηρετώ και προσφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν εδώ μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Κουρτίδης, υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, Δράμας, υποψήφιος βουλευτής Δράμας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.